Τέλος πάντων, θα περάσω και τι θα γίνει. Μεταγραφές έκανες. Ξοδεύτηκα, ε. Όχι, εγώ προχθές το 3-2 που σε είδα ήσουν καταπληκτικός. Ναι. Δηλαδή ρυθμό, ταχύτητα. Εγώ δεν περίμενα τέτοιο ρυθμό 90 λεπτά. Λέω θα πέσουν, θα κάνουν, θα ράνουν. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δημιουργείται πάρα πολλές αφιστέργειες. Δηλαδή μια ομάδα που θα πρέπει να παίξει αντίπαλος με εσάς είναι ότι θα πρέπει να θυσιάσει πολύ φιά ουσία, ντουμπλαρίσματα κτλ. Στις πτέρυγες. Από τον άξονα, ο μόνος επικίνδυνος που μπορώ να πω είναι ο Πέλκας, εκείνος εκτελεστικά, όχι τόσο πολύ δημιουργικά. Αν και τελευταίο ο φίλος σου και συμπολίτης σου Πέλκας, προσπαθεί να βγάλει στοιχεία χάφου. Προσπαθεί. Εντάξει, όταν βρει χώρο. Κοίταξε, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ και ντουμπλάρουν τις πλευρές που έτσι πρέπει να κάνουν, μένει αρκετός χώρος για τον άξονα. Ο εξάρι και ο οκτάρι και ο τεσάρι και ο πεντάρι από αυτούς δεν μπορεί να δημιουργήσει. Οι πλαϊνοί σου δεν πολύ πατάνε περίπου. Οπότε μένει χώρος για τον Πέλκα. Τυχώνεται ο Πέλκα εκεί στους χώρους. Τώρα οι μεταγραφές που έγιναν, σήμερα είναι πόσο του μηνός. 10 Αυγούστου. 10 Αυγούστου. Κάτι άκουγα το πρωί το ζαέρι γιατί είμαι αδειούχος, ο Βέρμπλουμς αυτή και τα λοιπά. Μας έχουν πρίξει τις παπάρες με αυτό τη τρίχα του μουνιού της γυναίκας του Βέρμπλουμ. Ξανθιά τρίχα του μουνιού της γυναίκας του Βέρμπλουμ. Είναι ξανθιά η τρίχα του μουνιού. Είναι κατσαρή η τρίχα του μουνιού. Είναι μαύρη, είναι λευκή. Έχει, ξέρω εγώ, είναι συνδυαστικά κοτσίδα με ισιάδι. Μπαούλα μας τα κάνατε. Όχι 400 μέτρα θέλει τετραγωνικά, όχι 300 μέτρα. Όλο αυτό το σύριαλ λοιπόν. Το καριόρι είναι καλό σκάφο. Είναι καλό σκάφο. Από την άλλη μεριά όμως, τώρα είναι 10 Αυγούστου, δεν έχει προπονηθεί. Δηλαδή αρχίδια καρτοπόλεμος. Δηλαδή αγύμναστος, 32 χρονών. Έχει εκεί τη μουνάρα να την ξεπατώνει να πούμε κάθε βράδυ. Καταλαβαίνεις δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Με πιάνεις τώρα δηλαδή. Ο άλλος ο... Κοίταξε, άμα δεν είναι καλός, εμείς ξέρουμε πώς θα ασχοληθούμε. Πώς θα ασχοληθεί. Πόσο ψηλή είναι η γυναίκα του Πέλγρουμ, αν είναι τα μαλλιά της ξανθά, αν είναι κοντά. Το θέμα είναι να μην κάνουμε εμείς κουσκουσιάρικα πράγματα. Το θέμα είναι να οφειλθείς, θα χάω πάνω. Τώρα ο Ακμπά, έχω εγώ ένα φίλο μου προπονητής στην ΚΑΠΑ 20 της Σέφιλντ, ναι. Που ήταν και στην ΚΑΠΑ 20 άλλων ομάδων μεγάλων. Αυτός ο παπάς του είναι Κύπριος και η μάνα Αγγλίδα, ναι. Και είναι ακροατής του Μέτροσπορτ, του τηλεθεατής. Λοιπόν, και μου λέει πολύ καλά λόγια. Τον είδα και εγώ στις προπονήσεις, είναι πολύ γρήγορος, εκρηκτικός. Αυτό το περιμένω. Μέσα στην περιοχή μπαίνει και από έξω βγαίνει. Το περιμένω αυτόν σαν σύγχρονο σέντερ φόρ. Κρατάω θετικό πρόσχημα για αυτόν εδώ πέρα. Πού θα το βάλουμε όμως, στη θέση του Πρίγιο, ναι, ή να το βάλουμε Πρίγιο, πίσω του. Πρίγιο. Αν θέλει να το βάλεις πίσω πρέπει να φας τον Πέλκα. Ναι. Τώρα αυτός λέει παίζει και στις πλευρές. Να δούμε. Μακάρι με να παίξει. Με τη σπιρτάδα που έχει και την γρηγορά. Μακάρι να μπορεί να παίξει και έξω. Ευλογία Νίκο μου για ένα παίκτη να μπορεί να παίξει καλά δύο θέσεις. Είναι μεγάλη ευλογία του καλού ποδοσφαιρικού Θεού. Τώρα για το Ζάμπα, σε είπα εγώ, είναι χαφίδης αυτός. Είναι δηλαδή κοντόπιελος, είναι φελός. Δηλαδή ένας άνθρωπος με ταλέντο, το οποίος έχει στόχο στο μυαλό. Θα δούμε τώρα αν αυτός ο στόχος στο μυαλό μπορεί να τον βγάλει ο ΠΑΟ σαν οικοδόμημα ή ο προπονητής από μόνος του να πούμε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει. Έχει αποδείξει ο Ρουμάνος ότι στα δύσκολα σε στήλου άλλους. Εκεί που θα κλάψουν οι μανούλες, θα πάθετε εμφράγματα, θα σας γυρίσει η γλώσσα ανάποδα κτλ. Είναι με αυτό το center back που πήρατε όταν τους ταμπάνε, με τις πλατιές, τις ποδάρες κτλ. Δεν είναι center back αυτός. Θα βρείτε μεγάλο μπελά στη Βασιλεία, για τον Χατζερίδη λέω, στη Βασιλεία. Επειδή φόρτωσε από την πλευρά του Κρέσπο και πήγε μπάλα πολύ στον αέρα και ήταν κλειστή η χώρα, φάνηκε γιατί. Αλλά άμα παίξει ο ΠΑΟΚ έδρα σε ρυθμό μεγάλο, να ανέβει ψηλά η τετράδα, είναι κίνδυνο θάνατο. Και συνδυασμό με εκείνη την κουραδομηχανή των Κρέσπο που έχετε, είναι δύο στοιχεία στο αμυντικό κομμάτι τα οποία θα πρέπει να τα προσέξετε. Θα μου πει, εγώ θέλω να πάω με θέαμα να βάζει γκολ κτλ. Ναι, αλλά να βάζει γκολ. Να δημιουργεί που κάνει, αλλά και το πίσω πρέπει να το προσέξει. Βέβαια στο ελληνικό πρωτάθλημα, εγώ πιστεύω να το πάρει. Όλη αυτή η κουβέντα γίνεται για την Ευρώπη. Ο Χατζερίδης θα έρθει η στιγμή που θα βλέπετε στον πάγκο που είναι ο Μαλεζάς. Τόσο τάγαλο βέβαια είναι. Τώρα σε μάτς τα οποία είναι κλειστή η χώρη, ψηλά κτλ. Καλώ. Στο πρώτο γκολ που τρώτε είναι εδώ ο Χατζερίδης ευθεία με το Βαρέλα. Και πάει ας πούμε ο Φορ εδώ, γιατί είναι ο Χατζερίδης από μπροστά, να του κλείσει το χώρο, πάει από πίσω. Γίνεται ένα μπουμπούλα, έρχεται ο άλλος, πάμε που το τραβάει, το βάζει μέσα. Καλώς. Εκεί στο πρώτο γκολ ευθύνεται περισσότερο και ο Καντουρί, ο οποίος δεν έχει βοηθάει ποτέ το Ρώσο πάνω στη φάση. Εντάξει είναι εντάξει. Θέμα. Τέλος πάντων, εσύ που θα πας. Θα πάμε διακοπές στην Αλεξανδρούπολη, εγώ θα πάω. Ωραίο μέρος. Να σας ευχαριστούμε εκεί.
Πάρα πολύ ωραία. Θα ρίξει καρδιά σου τώρα, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία και στη Μαρόνια για σαν δεύτερο πλάνο. Στη Μαρόνια θα πας. Ναι. Εκεί είναι καλύτερα, έχω ένα φίλο. Στην Αλεξανδρούπολη θα πας. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα ρίξει καρδιά σου. Εγώ θέλω να ξεκουραστώ. Έχει ένα ξενοδοχείο με γυμναστήριο, χαμάμ, σάουνα κτλ. Μαζί με τον πιτσιρικά ο οποίο έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του. Εσύ με τον γιο θα πας για τη γυναίκα μου. Ο μεγάλο δουλεύει σε μια κατασκήνωση στην Καβάλα. Όλα δόξα τω Θεώ μπαίνουν σε ένα δρόμο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ελκυστικός, φιλεκωστή. Βλέπω ότι και αυτοί που κουμπώνουν και έρχονται σε στήλου Άρτα διεκδικούν μια θέση στην ενδεκάδα. Τον έχουμε δει λίγο τον Άρτα, δεν έχουμε δει καθόλου τον Λάμπρου ακόμα μέσα σε όλο αυτό το πλάνο. Έτσι, δηλαδή, μέσω επιθετικά είμαστε πάρα πολύ καλοί. Και βέβαια, ο Λιμιός θα έπρεπε να το περιμένει, τουλάχιστον θα έπρεπε να ρωτήσει 2-3 πραγματάκια. Ο Κουλιανός δεν είναι τυχαία που τα λέγει αυτά. Έχει δουλέψει έξτρα όπως και ο Πέλκας για να μπορεί να διεκδικήσει θέση βασικού, αφού βλέπει ότι έρχεται ο Λιμιός και ο Γουάρντα. Υποψιασμένα πρέπει να κρατηθεί. Αλλιώς θα πάει θα δώσει έναν ιδανικό κι αυτόν. Κατάλαβες. Σήμερα για μια θέση, βέβαια το πρόβλημά μας είναι περισσότερο από το Χατζερίδη, στα αμυντικά μας χαφ, Κάνιας και Μαουρίτσιο. Ναι, εκεί είναι το πρόβλημά μας. Νοσί εκεί. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Πασχαλάκης όμως. Πασχαλάκης είναι εγγύης. Δεν το συζητούμε. Εγγύης. Είναι καλό. Βρήκε θερματοφύλακα από τσόντα, από σπόντα δηλαδή, που μπορείς να το περιμένεις. Ξέρεις, καμιά φορά την ευκαιρία την αρπάζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Αρκεί να είσαι έτοιμος. Ναι. Η τύχη καμιά φορά, η θεά τύχη μπορεί να σε ευνοήσει και μπορεί να σε χαζαδίσει. Όπως και ο Άρτα. Ο Άρτα περιμένει τώρα να πάρει την ευκαιρία του. Άμα δεν την πάρει τώρα, πότε θα την πάρει. Δεν βλέπω λόγω μυαλού, δεν βλέπω να τον κρατάνε. Δεν βλέπω. Είναι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Είναι πολύ εύκολο, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.